Δημήτρη μου. Εσύ το πίστεψες. Εντάξει, είναι καταπληκτικό παιδί. Εγώ το ξέρω πάρα πολλά χρόνια και είναι πραγματικά καταπληκτικό παιδί. Κάνετε παρέα. Από τη Σκιάθο. Α, γι' αυτό. Τι ωραία. Κοτοπουλάκι σήμερα με πατάτες στο φούρνο. Σούπερ μαμαδίστικο. Σούπερ μαμαδίστικο. Δηλαδή, εγώ το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο το είχα πάντα για καλοκαιρινό φαγητό. Δεν ξέρω, μου κάνει καλοκαίρι. Κυριακή κιόλας. Κυριακή καλοκαίρι, έχει αράξει έξω και έρχεται ένα ταψί με κοτόπουλο με πατάτες. Κλασική συνταγή. Δεν κάνουμε κάτι το τρελό, το διαφορετικό. Η διαφορετικότητα ποια είναι, ότι αγοράζει ένα πάρα πολύ ωραίο κοτόπουλο από το Χασάπι. Γενικώς έχουμε εταιρείες φοβερές στην Ελλάδα που κάνουν καταπληκτικά κοτόπουλα. Και μετά τι κάνουμε. Εγώ τι κάνω τουλάχιστον. Για λίγο τη διαφορετικότητα. Αρχίζω και το γεμίζω με πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή θα βάλω μέσα λίγο λεμόνι. Θα βάλω μέσα λίγο πορτοκάλι. Ουσιαστικά τι βάζω. Βάζω οξύτητα. Και αυτό όσο ψήνεται, περίμενε να βγάλω να δεις. Έχω ένα εδώ. Πολύ νόστιμο. Κοίτα. Έχω ένα εδώ για να δεις. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Άρα ολόκληρο το ψήνεις. Ναι. Πιο εύκολο. Πάντα το ψήνω ολόκληρο. Γιατί βλέπω ότι εδώ στο πιάτο σερβιρισμένο μπροστά το έχεις σε κομμάτια. Το έχουμε δείξει. Όταν το ψήνεις ολόκληρο δεν χάνει τα ζουμιά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άμα άρα επίτηδες. Ακριβώς. Και άμα μπορείς να το θωρακίσεις κιόλας λίγο απ' έξω, κρατάει όλη την υγρασία μέσα. Θα βάλουμε δεδρολίβανο. Ουσιαστικά μέσα έβαλες λεμόνι και πορτοκάλι. Έχω βάλει λεμόνι, πορτοκάλι, δεδρολίβανο, μάλιστα, θυμάρι. Ωραία. Αυτό τώρα τι γίνεται. Όταν ξεκινήσει και ψήνεται από μέσα, μπαίνει θερμοκρασία, τη βγάζει προς τα έξω. Οπότε οι πόροι του κρέατος τραβάνε όλες ωραίες μυρωδιές. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Μετά κάνω δύο τομές εδώ στο φιλέτο και βάζω από λίγο σκόρδο. Mm-hmm. Αυτό το κάνα πάρα πολύ παλιά, εγώ το κρατάω αυτό, το κάνεις και στο αρνί, το κάνεις στο μοσχάρι, δύο ωραίες σκελίδες σκόρδο και μετά πάρα πολύ, θέλει πάρα πολύ αλάτι. Α, θέλει πολύ αλάτι. Θέλει πολύ αλάτι γιατί το αλάτι δεν το πιάνει, οπότε αλατίζω και στην αρχή, αλατίζω και στο τελείωμα. Βούτυρο λάδι βάζεις. Δεν βάζω βούτυρο, όχι. Βάζω λάδι, ναι. Βούτυρο όχι, δεν θέλω να βάλω βούτυρο, είναι το καλοκαιρινό και το θεωρώ πιο ελαφρύ. Ακριβώς, καλοκαιρινό ωραίο φαγητό, παίρνω ένα ταψί. Βάζω ελαιόλαδο, αρκετό ελαιόλαδο να το πιάσει. Θα βάλω πιπέρι. Μετά θα βάλω τις πατάτες γύρω-γύρω. Δεν πειράζει, όλα χαμός, καλά. Χαμός, όλα καλά. Μην κουνιέστε, μην κουνιέστε. Τις πατάτες γύρω-γύρω, οι οποίες πρόσεξε, τις κόβω χοντρά για να ψηθούν στον ίδιο χρόνο. Το κοτόπουλο θέλει γύρω στα 40 λεπτά στο φούρνο. Και άρα πατάτες, και η πατάτα τόσο ακριβώς, για να τα βάλεις ταυτόχρονα. Ακριβώς, 40 λεπτά. Και έχεις κρατήσει και το τη φλούδα. Λίγο ζωμό. Την έχει καθαρίσει από ό,τι φαίνεται. Είναι την έχω πλύνει και την έχω κρατήσει γιατί έχω όλα τα θρεπτικά συστατικά και την ωραία γεύση. Ζωμό πρόσθεσες. Ζωμό από κοτόπουλο, όσο έμεινε, γιατί το κάναμε λίγο χάλια. Λίγη μουστάρδα, όχι πάνω στο κοτόπουλο, στις πατάτες. Συνήθως, γι' αυτό ρώτησα πριν για το βούτυρο, βλέπω ότι γίνεται επάλυψη στο κοτόπουλο, ναι, με κάτι. Εδώ δεν βάζεις. Όχι, καθόλου. Και βάζεις έτσι, τη μουστάρδα. Τη μουστάρδα κάπως, ναι, γιατί, πεταμένη. Γιατί πρόσεξε. Πεταμένη εννοώ. Η μουστάρδα τι θα γίνει, θα αρχίσει να λιώνει, να κυλάει μέσα στο ζουμί και μετά το ζουμί αυτό αρχίζει και αρωματίζει το κοτόπουλο. Και πάει παντού. Ακριβώς. Μάλιστα. Και μετά κόβω και μία ντομάτα στα τέσσερα, έτσι όπως είναι. Και τη βάζω μέσα. Καταλαβαίνεις. Τι θα δώσει. Θα δώσει άρωμα, οξύτητα και γεύση. Πολύ απλό το έχεις κάνει. Και πολύ εύκολο τα βάζω. Πολύ εύκολο, μέσα. Ξέρεις πόσο νόστιμο είναι. Και δάφνη, έβαλες, βλέπω. Έχω βάλει δάφνη. Ναι, πρόσεξε. Δεν σκεπάζω. Ψήνω 40 βαθμούς. 40 λεπτά, 160 βαθμούς. Δεν το σκεπάζω, πάρα πολύ. Ούτε το σκεπάζω. Πολύ δυνατά όμως είναι. Δεν θέλω, γιατί άμα το βάλω πάρα πολύ δυνατά θα πάρει χρώμα και θα ψηθεί μέσα. 40-45 λεπτά είναι ένα κιλό κοτόπουλο, γιατί ψήνω ανάλογα το κιλό, δηλαδή αν ήταν 1,5 κιλό θα βάζα άλλα 20 λεπτά. 160 βαθμούς θέλω να ψηθεί πρώτα από μέσα και να βγαίνει το άρωμα προς τα έξω. Και βάζεις και το δένεις κιόλας να μην φύγουν από μέσα τα υλόγια. Το συγκεκριμένο επειδή ήταν λίγο μεγαλύτερο, ήταν λίγο το μεγαλύτερο, έχω δέσει. Ωραία. 160 βαθμούς, 40, 40 λεπτά. Πολύ εύκολη συνταγή και η πατάτα δεν δοκίμασα το κρέας. Η πατάτα είναι πεντανόστιμη και τραγανή, αρωματική και έχει και φαΐ. Ευχαριστούμε πολύ.